Τώρα, κυρίε και κύριοι, τι επόμενε ημέρε περιμένουμε και τι αποφάσει τη κυβέρνηση για να δούμε αν θα συνεχίσουν να ισχύουν ή αν θα αλλάξουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και ίσχυσαν πριν την πρωτοχρονιά. Είναι μαζί μα ο Γιάννη Καντέλη με ρεπορτάζ. Και φαίνεται, Γιάννη, ότι θα μία μικρή χαλάρωση των μέτρων που ισχύουν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να περιμένουμε. Ναι, και αυτό που προκρίνουν κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συνομιλήσαμε σία είναι η αύξηση των θεατών στα γήπεδα στο 20% Τη χωρητικότητα. Όπω μα έλεγαν, χαρακτηριστικά στι αγίπεδα που χωράνε από 15 έως έω 60.000 <κυρίζει> κόσμου είναι παράλληλο να είναι μόνο 1.000 θέατε μέσα. Άρα είναι κάτι που πολύ πιθανό να το δούμε <κυρίζει> να αλλάζει συνεδρία τη Τετάρτη. Το άλλο που έχει πέσει στο τραπέζι και έχει συζητηθεί είναι το θέμα τη μουσική. Δηλαδή να επιτρέπεται η μουσική στα καταστήματα που λειτουργούν έω τι 12. Κυβερνητικό Τέλεχο και στενό συνεργάτη του με του οποίου μιλήσαμε λίγη ώρα νωρίτερα, έλεγαν πάντω ότι δεν υπάρχει βιασύνη για να χαλαρώσει αυτό το μέτρο και και δίνουν και πολλέ πιθανότητε να αλλάξει στην δηλαδή θα συνεδρίαση τη Τετάρτη. Μπορεί κάποιο μέχρι τι 12. Όχι, διότι τα υπόλοιπα παραμένουν και ε, λήγουν 16 Ιανουαρίου. Αλλά θα υπάρχει μια παράταση δύο εβδομάδων για όλα τα άλλα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, που είναι το ωράριο στις 12 το βράδυ, μόνο ε, όχι όρθιοι στα όχι. καταστήματα και μάσκες παντού. Άρα θα μπο, ίσως ε, α, αρχίσει να ηχεί και πάλι η μουσική, ωστόσο μπορεί να την ακούσει καθισμένο στο, στο τραπέζι, τροχώντα ή πίνοντα Γιάννη. Και τέλο, θα υπάρξουν και ανακοινώθηκαν σήμερα από την Υπουργό Παιδεία προσλήψει για να καλυφθούν τα όποια κενά θα παρουσιαστούν στα σχολεία από καθηγητέ οι οποίοι θα νοσήσουν. Λοιπόν, 3.576 καθηγητέ θα προσληφθούν με τρίμηνε συμβάσει έω τον Απρίλιο, ενώ άλλοι 1.208 έω τη λήξη του σχολικού έτου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.